αλήθεια. Πάμε ρε. Α, πουλάκια μου, το Μάικλ περιμένατε. Όχι, εγώ είμαι. Εμένα θα βάλει τη μάπα. Αλλά κάτι κάνει τελείω, θα γεμίσει το πως φήμες ότι τον απολύσαμε. Καλά. Έλα, τι έχουμε να κάνουμε unboxing σήμερα. Ρούμπους εδώ και αυτός είναι ο Ρούλης. Ήδη είστε μαλάκα. Βασικά, και πότε είναι το Θανάση μια, τσεκάρετε το μονόφρυδο. Ω, να σου καμίσω. Ο Νάσκαρης γελάει με το Ρούλη. Επειδή είσαι και καλά καλλιτέχνης, θα κάνουμε unboxing ένα drawing tablet, αγαπητέ φίλοι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρτο. Καλλιόνι. Τι είναι αυτό το θηρίο, μάλιστα. Πολύ ωραία, κάτσε λίγο Ρούλη. Όχι. Φυσικά και όχι. Βγάλω το από τη γαμή την κούτα. Να δούμε. Είπαμε να φωνάξουμε κάποιον που ξέρει actually να σχεδιάζει. Α, νόμιζα θέλατε κάποιον που actually ξέρει να ανοίγει κούτες. Αλλά δεν βρήκαμε κάποιον που actually ξέρει να σχεδιάζει. Ωωω, τι του είπε! Όχι, εντάξει, ξέρει. Να σου πω, λοιπόν. Κινέζοι και τα θέλους. Σταμάτα ρε με τους Κινέζους που μας κάνουν φθηνά πράγματα. Γαμάτι με Κινέζοι. Πες στον κόσμο ότι αυτό είναι εναλλακτικό της Wacom Synthi. Βγάλανε ένα Bruce Lee. Α, εδώ έχουμε τα καλώδια. Καλά, θα τα δούμε μετά. Ας τα εκεί πέρα, μπράβο. Ευχαριστώ. Πού γαμμένο με πέτυχε. Άρε πούστα. Άρε τι τραβάμε. Σιγά ρε Φλόρε. Γι' αυτό είναι δύσκολο κύριε και κύριοι να είστε καλλιτέχνες. Έτσι μπράβο. Τρία άτομα για να βγάλουν ένα γαμμένο τάμπλετ. Τίποτα μέσα. Κάτσε λίγο, κάνε μία. Πιάσε το. Αυτό. Όχι, είναι ένα χαρτό. Μα χρησιμεύει, ναι. Στον Άσκαρη. Έκανε τρύπα. Μπούμεραγκ στον Άσκαρη. Πρόσεχε μη σκάσει κάτω το monitor. Μάλλον είναι μεγάλο. Γι' αυτό είναι σοβαρή. Καλή φάση φαίνεται. Για να δούμε τώρα τι παίζει. Βαρύ. Πιο πολύ επειδή δεν θέλω να το τραυματίσω, κατάλαβες. Ναι, ναι, προσέχω. Το σέβομαι. Ναι, ναι, έχουμε. Ευχαριστώ, παιδί μου. Θα πάρει αύξηση. Αυτό τώρα. Α, έτσι κάτω. Στέκεται προφανώς έτσι, ναι, γιατί η Ούγκη είναι. Σωστό. Εδώ. Και προφανώς ανοίγει κάπως με κάποιο τρόπο που δεν ξέρω ποιον και μάλλον θα το σπάσω. Πολύ απλά θα δούμε τις οδηγίες που δεν υπάρχουν. RTFM ρε μαλάκα για την εκπομπή ίδια. Τις δηλαδίνες. Πώς? RTFM. Read the fucking manual. Ας πάρουμε εδώ πέρα την εδώ είναι idea. HDMI καλωδιάκι. Ναι, είναι HDMI. Ωραία, δεν χρειάζεται να πάρετε. Καλωδιάκι. Το ένα στυλό. Θα το δούμε και στην πράξη. Πρώτα τα καλώδια. Αυτό είναι cable το οποίο έχει USB. Αυτά τα τσουτσούνια εδώ που δεν ξέρω τι κάνουν. Είναι ξέρεις. USB. Αυτό τι είναι. USB και αυτό. Είναι USB σε USB. Α, αυτό που λέει ο κύριος. Ναι. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τις τεχνολογίες. Είναι ήδη αυτό που έχει τυποτές. Αυτό τώρα που είναι και αυτό USB αυτό τι είναι. Αυτό είναι USB αλλά είναι micro USB. Όχι δεν είναι. Είναι mini. Όχι, έχει τσουτσουνάκι τέτοιο. Μήπως είναι για φορτίς την πένα. Μπορεί. Α, ενδεχομένως. Σωστό. Για να δείξουμε την πένα να δούμε τώρα. Α, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ το τσουτσουνάκι. Μπαίνει στο κολαράκι της πένας εδώ, μπαπ, το βάζουμε και στο USB και φορτίζει δεύτερο πενάκι, ώστε αν αποφορτιστεί το ένα να έχετε το άλλο να δουλεύετε και, να... και τα λοιπά. Και έχει και δύο διαφορετικά καλώδια με τσουτσουνάκι για κάθε... Α, έχει δύο καλώδια. Ναι, δηλαδή το κάθε... η κάθε γραφίδα έχει το δικό της τσουτσούνι για να περνάει υπέροχο. Από ό,τι έχω διαβάσει είναι 6 ώρες, αλλά... Θα το δούμε και στην πράξη, δεν είναι, λοιπόν. Τι, θα κάτσουμε εδώ 6 ώρες και θα ζωγραφίζουμε. Γιατί, δεν κουστάζεις. Δεν θες. Fuck θέλει, ο Ρούλης θέλει. Καλό δε ρεύματος. Αυτό είναι για το ρεύμα. Ρευματολίφτ, κλασικός, ευρωπαϊκός, από τη βλέπω, έτσι σου πω. Ναι. Μας στείλανε, ωραία, αν θέλαμε. BGA καλώδια. Γιαπ. Είναι και μπλε. Για να μπαίνει σε παλιότερες κάρτες γραφικών. Ναι. Εντάξει, τι γυφτιά είναι αυτό. Δηλαδή, πολύ πακ βάλανε. Κοίτα εδώ. Τι είναι αυτό. Αν είναι να κουμπάς είναι... στη γραφίδα. Ναι, και κοίτα τώρα συσκευασία που κάνανε. Έλα, σαν αποτυχημένη καπότα είναι. Μην είσαι ξινός. Είναι φαρδί πάνω. Ναι, δεν ξέρω αν έχει... αν ανοίγει. Λες να έχει να... να δοκιμάσω να το ανοίξω. Για δες. Να το διαλύσω. Κάτι γίνεται. Κι όμως κυρίες και κύριοι, έχει μητούλες. Ω, γαμάτο! Έχει μητούλες εδώ μέσα, οι οποίες είναι όπως να είναι τοποθετημένες. Μακυλαράκι τους. Σκάτα. Εντάξει, παιδιά, είναι παλιά σαν τα στρατιωτάκια που είχαν που έκοβε τα όπλα. Ναι, για να τους βάλεις. Και έχει αυτή τη μαλακή εδώ. Αφρολέξη, ναι. Αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα, το δαχτυλιδάκι, για όσους δεν ξέρετε, που είναι για να βγάζεις τη μητούλα. Ρε, να σκάει.
Sorry, μάλακα. Τη δουλειά μου λες πώς να κάνω. Έλα, κάνε εσύ το review. Αυτό λοιπόν είναι για να πιάνεις τη γραφιδούλα έτσι. Και την ξεμητιάζεις. Τσακ, και την ξεμητιάζεις και βγάζεις, ξέρω εγώ, τη μητούλα και τη βάζεις στην επόμενη. Αν φθαρεί. Επειδή με τη φθορά γίνονται μητερές και δεν θέλουμε φυσικά να μας γρατζουνίσει την οθόνη. Γι' αυτό δίνουν για τις διαφορετικές μητούλες. Και εννοείται ότι πρέπει να τη βγάλεις, πρέπει να τη φας τελείως, γιατί δεν μπορεί να βγει. What? Εντάξει, καταλάβανε. Όχι, όταν αρχίσει να γίνεται μητερή. Και μετά κουμπώνει έτσι. Ωραία, και μετά μπορούμε να βάζουμε και το τέτοιο μας εδώ. Και οριζόντια. What? Και οριζόντια παίρνει. Να το... Το έχουν έτσι, ναι. Θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει και για τασάκι, βέβαια. Και αυτό επίσης. Όχι. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι, δεν ξέρω τι. Και αυτή τη μαλακή εδώ για να μπει το αυτό και το τσουτσούνι που μπαίνει προφανώς στην ογκή. Αρέσει η τεχνική ορολογία που χρησιμοποιούμε. Το τσουτσούνι και αυτή η μαλακή. Τσουτσούνι είναι ρε φίλε, πώς να το πω, βίσμα. Έχει μια αρνητική χρειά η λέξη βίσμα. Ενώ το τσουτσούνι είναι πάντα μια βίσμα, π.χ. είναι ο Μαλιάτσης αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Ναι, έτσι. Ποντικαράς. Και εδώ πέρα είναι το manual προφανώς και το CD με τα drivers. Και το interactive pen display. Να το διαβάσω. Πλέασε, read the following instructions. Καρέφουλη. Ρε, αυτός ξέρει καλά. Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, ξέρει, πρέπει να διαβάσεις. Βλάκα. Τι. Πρέπει να μάθουμε πώς αλλάζουμε την κλίση σε αυτή τη μαλακή από πίσω. Α, έχεις δίκιο. Το χαρτογραφικό του πράγματος. Και ξέρεις τι. Δεν λέει. Δεν λέει. Αυτό είναι η μόνη οδηγία που έχει για το πίσω μέρος της ταμπλέντας, κύριε. Όντως. Αυτό. Απλά στη δείχνει σηκωμένη. Θα πάμε μόνοι μας και ο Θεός βοηθός. Βγάλε ζελατίνες για να καυλώσει ο κόσμος. Στο διάλογο θα βγάλω. Γίνεται ανάποδα, δεν έχει τέτοια. Τα κάνουμε βαρβαρικά, έτσι, με γομπά και... Λοιπόν, έχει ένα λάτσι εκεί πέρα. Έχει ένα τι? Λάτσι. Δεν το βλέπεις. Ένα εργαλείο περισσεύει. Αυτό εδώ. Ναι. Και τι το κάνω, το τραβάς πάνω. Γαμάι. Είναι σαν σιδερόστρα. Όχι έτσι. Εκεί πέρα. Αρκετά απλό. Ναι. Να το, δηλαδή τραβάς την ώρα που δουλεύεις μπορείς να το κάνεις. Τραβάς το τσουτσούνι και... Αυτό το δέχομαι να το λες τσουτσούνι, εντάξει. Ναι, να το τραβάς και πέφτει ρε, το τραβάς και σηκώνεται. Να, τραβάω και σηκώνεται. Εντάξει. Να δούμε τώρα τα βίσματα και τις υποδοχές. Αμάν. Ωραίο. Προφανώς αυτό είναι για την οθόνη, σωστά. Όλα για την οθόνη. Αυτό είναι VGA. Αυτό είναι DVI. DVI, HDMI. Ρεύμα και τσουτσούνι για USB. Τσουτσούνι για USB. Όχι, αυτό είναι. Η υποδοχή είναι μουνάκι αυτό, ρε. Δεν μιλάς καλά. Τα καλώδια δεν είναι καθόλου βολικά σε αυτό το χώρο που τα έχουν βάλει. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνουμε αυτήν εδώ την πατέντα. Δηλαδή να βγάλουμε όλα τα καλώδια, να τα βάλουμε από πίσω και να τα συνδέσουμε μπροστά. Γιατί αν τα βάλετε μπροστά. Βγαίνουν όλα τα καλώδια από εδώ και δεν υπάρχει ισορροπία στη βάση. Στη ζωή. Ναι. Γενικότερα. Θα σου βλέπουν στα χέρια την ώρα που ακουμπάς. Κάνε το calibration εκεί. Ναι, να πούμε για όσο το καταλάβανε ότι αυτό είναι απλώς ένα monitor. Ο υπολογιστής είναι εδώ δίπλα. Ναι. Και είναι συνδεδεμένος με τα καλώδια που παραναφέραμε. Ναι, δεν είναι tablet από μόνο του. Μην κάνετε καμία ηλθιότητα και το πάρετε σαν tablet μόνο του. Λοιπόν, και εδώ καλυμπράρουμε τώρα. Blue screen of death. Blue screen of death. Shut up. Ναι, είναι με κουμπάκια. Είναι με κουμπάκια, αλλά κουμπάκια. Τι κάνουμε. Περίμενε, θα αρχίσω να γκανίζω σαν πίθηκα σε λίγο. Δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι η αριστερή στιγμή. Μήπως είναι να κάνουμε το δάχτυλο, άμα είναι touch. Δεν έχει δάχτυλο. Δεν είναι touch, δυστυχώς. Θα με βάλω δάχτυλο. Δεν βάζουμε δάχτυλο. Γιατί, γιατί το ούγκι και το κοτόπουλο δάχτυλο θέλουν. Κοτόπουλο, γιατί θέλει δάχτυλο. Για να πάρει τη γέμιση από μέσα. Ποια γέμιση ρε μαλακα, τι κοτόπουλα τρως. Έστω, τη γαλοπούλα ρε παιδί μου, τα Χριστούγεννα. Μαλακα, αυτός έχει σχεδίσει τρώει κοτόπουλα στην Κυμερία. Άσμαζε, Νάσκαρ, ήρθαμε. Το κοτόπουλο μαλακα είναι τέτοιο, είναι το ρεκτικό πριν το Αγριογούρουνα, στο χωριό του Αστερίξ τρώει. Καλά, καλά, κορόιδευε Νάσκαρ, μπορείς να παυκαλίζεις όσο θέλεις. Τι έγινε Νάσκαρ, ήρθαμε από την Κυμερία και σου φέραμε τον πολιτισμό. Τι έγινε Νάσκαρ. Μα μου μάθατε το παυκαλίζομαι. Το φτιάξατε κύριε. Είχαμε περάσει τα drivers. Τους drivers από το CD. Δεν είναι touch. Πάρα πολύ όμορφα. Άρα πώς κάνω εγώ zoom τώρα. Θα πρέπει αναγκαστικά να πάω στο εργαλείο μου. Πού είναι το εργαλείο μου.
Υποτίθεται το ξέρω κιόλας. Ναι, τέτοιος είμαι. Το έχεις αγοράσει και το πρόγραμμα. Έχω αγοράσει και το πρόγραμμα. Ανάτο. RTFM. Τι? RTFM. Τι είναι αυτό? Read the fucking. Δεν ξέρεις σε ποια εκπομπή είσαι, δηλαδή. Όχι. Εμένα μου είπαν να έρθω να κάνω ένα review. Ας πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει. Για να δούμε πρέσβο στη CTVT. Α, καλά λειτουργεί, ρε. Κάτι γίνεται. Για κάνε αχνές γραμμές. Αχνές γραμμές. Τι μου ήρθε. Αχνές. Αχνέ. Αχνέ. Πούστη. Είναι η μέρα του κακούλου, εγώ παίρνει μου. Λοιπόν, εντάξει, κάτι λέει από πίεση. Εξαρτάται και τη βούρτσα βέβαια που χρησιμοποιείς κάθε φορά. Βέβαια, άμα μπερδέψεις τις βούρτσες. Τη βούρτσα με την βούρτσα έχει μπερδέψει. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Σε αυτό το review δεν είχε ακουστεί ούτε μία φορά η λέξη πούτσα, οπότε είπαμε να το αναλύσουμε το θέμα. Δεν είμαι εγώ του Πέους. Κάτσε τώρα τη μούρη σου κάνω. Όντως. Fuck this shit. Και δεν έχει... Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα, το ότι δεν είναι touch, ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Ενώ η Wacom πλέον, στα αντίστοιχα μηχανήματα, τα οποία είναι πανάκριβα, είναι και touch, αλλά δεν αξίζει πραγματικά, okay, να δώσεις, ας πούμε, το αντίστοιχο της Wacom στο ίδιο μέγεθος έχει 2.000 ευρώ. Αυτό έχει περίπου 400. 2.000 ευρώ έχει με υπολογιστή ή μόνο το monitor? Όχι, μόνο το monitor λέμε. Το monitor, αυτό όπως το βλέπουμε σαν προϊόν. Το ίδιο μέγεθος. Το ίδιο μέγεθος. Και από ό,τι βλέπω μια χαρά το πετυχαίνει στο Ναυκάρι. Βέβαια, τι μας πέρασε για τίποτα άλλες τέχνες. Μεταξύ, ο Ναυκάρις έχει τη μούρη, ξέρεις, του... Έχετε δει το Legend. Ω, μαλάκ, το λέτε, το Tom Cruise. Μαλάκα. Tom Cruise, ναι, στα νιάτα του. Tom Cruise και η τέτοια, η... Ποια ήταν η κοπελίτσα? Μία Σάρα. Μία Σάρα. Μία, αγριό. Τι έγινε, Νάσκαρη, τι έγινε? Ξαφνικά ακούμε αστεία ποιότητας, Νάσκαρη. Και σε έχουμε αποστομώσει. Δεν μου λες, θα κάνεις ένα γαμμένο κόμικ και θα είμαι ο ήρωας. Καλά, άστο, ήρωας, θες να είσαι ο ήρωας, Νάσκαρη. Ρε μαλάκα, είσαι πολύ επαγγελματίας που είσαι αφήσει και έχεις χαμηλώσει το κινητό σου για το γύρισμα. Έτσι, να ακούσει λίγο ποιότητα ο κόσμο. Λοιπόν, κάτσε. Παίζει κινητήριο. Δεν μπορώ να συνηθίσω αυτή τη μαλακία το toggle. Δηλαδή, έχω κάνει 550 κλικ, ναι, μονίμως στη γόμα είναι. Προσπαθώ να το γυρίσω και δεν τα καταφέρνω. Σου φάγε το τάμ τη ρηρή, Νάσκαρη. Τι είναι το τάμ τη ρηρή? Αυτή η μαλακία που έχει εδώ για μου. Το δείγμα. Γενικότερα, μπορεί να σχεδιάσει πλήρως μόνο με το monitor ή χρειάζεται πληκτρολόγιο για κάτι, για modify? Σίγουρα βολεύει να έχεις πληκτρολόγιο για να κάνεις κάποια shortcuts κτλ. Μπορείς να κάνεις δουλειά όντως. Το νιώθεις καλά, θέλω να πω, ζωγραφίζοντας. Εγώ το νιώθω μια χαρά στην οθόνη, γενικά η οθόνη smooth είναι. Με ενοχλεί που δεν είναι touch. Δεν είναι touch, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι με ενοχλεί. Γιατί εγώ τώρα, ας πούμε, έχω συνηθίσει το δικό μου συντήκ να πηγαίνω με το δαχτυλάκι χωρίς να κουνιέμαι από εδώ και από εκεί. Ας πούμε, εδώ πέρα η μητούλα είναι λίγο πιο μητέρη από ό,τι θα. Εδώ, ας πούμε, όταν έρχομαι να δουλέψω λίγο πιο σε πιο όρθια στάση, το νιώθω λίγο να γρατζουνάει πάνω στην οθόνη. Ξέρεις, αυτό το feeling που έχει που κάνει λίγο έτσι. Εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα συνήθειας, έτσι. Εσύ γενικότερα προτιμάς να γλιστράει ή να γρατζουνάει από σε ένα χαρτί, ας πούμε? Ένα γλιστράει. Ναι. είναι πραγματικά θέμα συνήθειας. Δηλαδή, εγώ μπορώ εξίσου και στο χαρτί και στην οθόνη, ας πούμε, στο τζάμι, αυτό τέλος πάντων ότι είναι, να σχεδιάσω. Viewing angles μια χαρά έχει πάντως σε όλο, τόλμα να πω. Ναι. Από δεν θα το βλέπεις και από άλλα angles, θα το βλέπεις από πάνω. Κοίτα, το ιδανικότερο είναι έτσι για να μην έχουμε και πρόβλημα στο χέρι, δηλαδή... Τενοντίτιδες, ολέ. Ναι, δηλαδή δύο τενοντίτιδες αργότερα. Εγώ επειδή σχεδίαζα μια ζωή σε τραπέζι επίπεδο, μία τενοντίτιδα από εδώ και μία τενοντίτιδα από εδώ, με έκανα να πάρω σχεδιαστήριο. Έτσι, για να δουλεύω το χαρτί. Τραβάει πάρα πολύ πίεση όταν στηρίζεσαι αυτό το χέρι. Και ο αφιένας και ρίχνεις... έχει πολύ πίεση. Ναι, είναι και αυτό, ρε παιδί μου, αλλά είναι και adjustable. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να τους βολέψει να είναι πιο. Να το έχουν μπροστά στη μούρη τους και. Να σε Bob Ross κατάσταση. Ναι. Bob Ross. Εντάξει, ποιος τη χάρη τώρα, κάνω και τη μούρη εδώ πέρα. Όντως. Πάλι μαλάκα. Δεν βλέπω, ρε φίλια. Δεν με βρίζεις, γαμμένο. Αυτό το πράγμα, το software που χρησιμοποιείς, έχει τίποτα brushes ή είναι μόνο για νιμ κατάσταση, έτσι flat χρώματα και το τέτοια? Το Manga Studio είναι εκπληκτικό και το προτιμώ από το Photoshop χίλιες φορές. Ουσιαστικά τα comics μου πλέον... Όλα εκεί, ε. Όλα εκεί.
Έχει κάνει και τον Κόναν τον Μάρμαρο εκεί πέρα. Τον Μπόναν τον Μάρμαρο. Α, τον Μπόναν. Μ' αρέσει που το διάβασε κιόλας. Shameless promotion. Fail. Ο οποίος έχει, έχει ομάδες μειών που δεν υπάρχουν, που δεν, που δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα. Και όχι μόνο, έχει και ειδικές ικανότητες. Δηλαδή κρατάει πράγματα με τους μυς της πλατάρας του. Μόνο. Δεν, έχει, δεν θέλει λουριά και τέτοια, παιδί μου, είναι αυτά. Α, ούτε εσύ το έχεις διαβάσει, ε. Όχι, δεν το έχω. Ναι, εδώ είναι, Νάσκαρη. Α, το έχουμε εδώ. Πω, πω. Λοιπόν, μπείτε στο βίντεο, κάντε dislike μόνο για τον Νάσκαρη. Ότι θα έρθουμε ρε μαλάκα, θα έρθουμε στο γραφείο να διαβάζω κόμικ, να το πάρω σπίτι μου να το διαβάσω. Σωστά, γιατί έχετε και δουλειές. Καμίσου. Εγώ που το ψεφώναξα, κάτι. Εγώ τα λέω όλα, Νάσκαρη, δεν φοβάμαι, με φανεί κλίκες. Ρε μαλάκα. Δεν φτάνει πάλι μαλάκα που σου κάνω για τη μούρη σου, ορίστε και σε έχω κάνει και κούκλο. Φαίνεται. Τώρα βαφκαλίζομαι και εγώ. Και βαφκαλίζεσαι μαλάκα. Και βαφκαλίζομαι. Ποιος το λέει, Πέπι Τσεσμελή. Ναι, Πέπι Τσεσμελή, ορίστε. Σου φέρνω ποιότητα. Ποιότητα, ναι. Εντάξει, εκτός ότι σε έκανα και 15 χρόνια νεότερο, έτσι. Να κάνουμε και το tilt. Δηλαδή έχει το πρόγραμμα από μόνο το tilt πια, το βλέπετε. Tilt, ναι, το τσεκάρεις από το πρόγραμμα από μόνο του. Σαν pressure και τέτοια, με την κατάλληλη πένα, είχα βάλει μια πιο χοντροκομμένη πριν, εντάξει. Τώρα. Έβαλα μια πιο λεπτούτσικη τώρα, είναι πάρα πολύ καλή. Και σε συνδυασμό, ναι. Να, δεν βλέπεις, δηλαδή το μαλλί έτσι όπως βγαίνει το texture του μαλλιού, ξέρω εγώ, είναι καθαρά με πίεση δουλεύω αυτή τη στιγμή. Έτσι, και βγάζει μια ποιότητα γραμμών πολύ διαφορετική, ας πούμε. Οχ, όντως μαλάκα. Είναι καλό. Yeah. Εντάξει, είπαμε, με ενοχλεί το toggle με την δεξιά. Αλλά αυτό τώρα δεν πρέπει να σας τρομάζει και σας που βλέπετε το βίντεο, γιατί έχει το... είναι θέμα συνήθειας. Εγώ έχω συνηθίσει μονίμως και που ξεφεύγει συνέχεια πάω να κάνω αυτό, να σβήσω με την ανάποδα. Ξέρεις τι άλλο θα πρέπει να κάνουνε για να γίνει τέλειο. Για πες. Zoom in, zoom out, κουμπάκια. Ισχύει. Μα, μάλλον τελείωσε η μπαταρία πάλι. Για πάλι το... φέρε το τσουτσούνι του λίγο. Ανάβει και μπλε. Φορτίζει. Φορτίζει. Λοιπόν, και δοκιμάζουμε να δουλέψουμε με έρχεται αυτό εδώ το ματζαφλάρι από πίσω. Όπως δουλεύανε παλιά. Ναι. Πάω αυτό το ματζαφλάρι από μπροστά μου. Ένας παλιός πολιτικός θα έρθει αυτό. Πάντως άμα δεν έχει τέτοιο, άμα δεν έχει touch βοηθάει γιατί δεν χρειάζεται palm rejection. Αποκλείεται να ζωγραφίσεις στην οθόνη χωρίς το στυλό. Ναι. Οπότε γαμάει. Εντάξει, μερικές φορές το touch σου προκαλεί προβλήματα, ας πούμε, όταν έχω το... πολλές... γι' αυτό έχω μεταφέρει και όλα μου τα εργαλεία από αυτή την πλευρά. Ώστε να μπορώ να τα έχω, να το διαλέγω και με το δάχτυλο. Αλλά από εδώ, π.χ. που μου βγάζε τα layers, όταν δούλευα και είχα το touch ενεργοποιημένο, μπορεί να έκανα μία λεπτομέρεια εδώ και παπ, ξαφνικά να πάταγα ένα άλλο layer και να μου άλλαζε layer και να σχεδίαζα εγώ στο γάμο του Καραγκιόζη. Layer, ναι. Και ξαφνικά να το βλέπα, ναι, ήταν πάρα πολύ αργά. Κοίτα, του βάλα Νάσκαρη με κερατάκια. Ε, πώς. Νάσκαρη, νερομπογιά σου βάζω. Ω, μαλάκα, με καβλώνεις αφόρητα. Δεν θα σου κάτσω. Να πας αλλού να τα κάνεις αυτά, σε όλες τα ίδια λες. Εντάξει, αυτό εκτύπωση και σε στόχο για βελάκια. Να λέμε του στραβού το δίκαιο για τα λεφτά του, είναι καλό. Η μαύρη κύκλη του Νάσκαρη. Τι χρώμα να σου κάνω τους μαύρους κύκλους. Ένας άνθρωπος που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ του τέτοια ταμπλέτα θα του είναι πάρα πολύ εύκολο. Μαλάκα, τι χρώμα είναι αυτό που με έχεις κάνει να πούμε. Γιατί μια χαρά είσαι, ωραίος, χρωματιστός, πλουμιστός. Έχω κέρατα. Ναι. Μ' αρέσει. Όχι, που δεν σ' άρεσε, Νάσκαρη. Κοίτα, πλάκα, πλάκα. Σατανάσκαρη. Σατανάσκαρης, κυρίες και κύριοι. Ο Σατανάσκαρης. Γιατί έχω κόκκινη μύτη, μαλάκα, μεθυσμένος είμαι. Έχω σε διάλος. Ρούντολφο. Ο διάλος έχει κόκκινη μύτη. Έχεις και κόκκινα χίλια, κοίτα. Ρούντολφ Τελαφάκη. Τέλειο. Τέλειο, φίλες μου. Θέλεις ένα χρωματάκι μαύρα πιο... ήταν. Άσερε που είναι μαύρα το μαλλιά σου. Ήτανε. Σκατόγερε. Με πήγες κατόγερο, μαλάκα. Σήμερα έχεις ακούσει τα... έχει κάνει πολύ ωραίες, ωραία strokes. Ναι, ναι. Καλός είναι. Nice. Έβαινε. Έβγαινα. Νάσκαρη, με σένα γελάμε. Ιλουμινάτη. Μαλάκα, εντάξει. Θα φάει ένα μπούτσο. Έλα ρε, κοίτα εδώ. Τι κάνετε ρε καμημένα μου νόπανα.
666, εντάξει. Νάσκαρες με πεντάλφες και φτεράκι. Φτερό είναι αυτό. Ναι, μόνο το φτεράκι. Σε βλάκας. Τι εγώ, είμαι βλάκας ή εσύ είσαι ο διάλογος. Λοιπόν, Ούγκη, 400 ευρώ, 21,5 ίντσες. Πώς φάνηκε, Ρούλη? Το φαντάστηκα. Έχουμε εδώ πέρα την μικρή την Ούγκη που δεν έχει οθόνη, που είναι μια ταμπλετίτσα μόνη της με γραφίδα προφανώς. Για να την ανοίξουμε, λοιπόν, το κουτί έχει έρθει σε άθλια κατάσταση. Αλλά, τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την ταμπλέτα, η οποία είναι και μεγαλούτσικη. Αυτό το πράγμα τώρα είχε 40-50 ευρώ, πόσο είχε? 49 ευρώ. Τα κοιτάπια μας, όχι, 50 ευρώ ήτανε, σε μέγεθος α4. Όπου το αντίστοιχο της Wacom έχει 465 περίπου. Ναι, με έπιασε λίγο η καρδιά μου. Please remove the protector before using. Μάλιστα. Αυτό είναι. Το βλέπουμε. Θα βγάλουμε και το protector σε λίγο. Βγάλε το protector. Σε λίγο. Το πενάκι, τη γραφίδα τέλος πάντων. Έχει την ίδια γραφίδα με τη μεγάλη. Και εδώ είναι μία αυτή τη φορά, δεν μία είναι δύο. Αυτή πρέπει να είναι μεγάλη. Είναι διαφορετική. Α, ναι. Και έχει μπαταριούλα, άρα η πενούλα της δεν είναι επαναφορτιζόμενη. Για δες. Fuck. Oh, χώθηκε τόσο smoothly. Δεν κουμπώνει. Είναι πολύ μεγάλη. Τα καταφέραμε. Τι άλλα έχει μέσα? Έχει μέσα αυτήν εδώ την πράσινη κάρτα. Δεν είναι όμως σαν τις πράσινες κάρτες που θα θέλατε. Dear customer και τα λοιπά. Ναι, μας ευχαριστούν που το πήραμε. Installation CD για τα drivers, απαραίτητο. Quick start και τα λοιπά. Graphic tablet. Α, σου δείχνει εδώ πώς να ξεβιδώνεις. Αυτό είναι για ηλίθιες βασικά. Πώς να ξεβιδώνεις το καπάκι. Εντάξει, κάποιος που δεν έχει ξανακάνει. Όπως είδαμε πριν, αυτό πρέπει να είναι ίδιο. Έχει τις μητούλες της. Τα βγάλω όλα μαζί. Δεν πειράζει. Οπ, κουμπώνει. Και μπορούμε να βάζουμε μέσα το. Α, είναι το ίδιο ακριβώς. Γραφίδα, είναι το ίδιο ακριβώς, ναι. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο, δεν έχει τίποτα. Οπ, κάτι έχει. Καλό, δεν έχει. Και έχει ένα καλωδιάκι USB με αυτό το σκράτσα σκρούτσα το ωραίο το. Ούγκι. Αυτοκολλητάκια. Ούγκι μπούγκι. Οπ, τι γίνεται εδώ. Εδώ πέρα έχει αυτό το υφασματάκι το οποίο δεν ξέρω. Είναι για να χώσει την πένα. Α, ναι, αλλά ποιος ο λόγος. Δεν το κουβαλάς μαζί, ξέρω εγώ. Όχι, για να το έχεις πάνω στο γραφείο σου και να μην, ξέρω εγώ, να μην φεύγει η πένα. Που να πάει, θα μου πεις. Ξέρω εγώ, ναι. Μπαίνει ή με παπαλαγγίες. Με ζόρι, αμάν. Ας το καλύτερα. Βρεις το βαχτή μας. Τι είναι αυτό, Ούγκη, τι είναι αυτό. Πάει η ζελατινούα, βγάλουμε και αυτό. Τι λέει αυτό πάνω? Please remove the gelatinula before you draw. Οπ, βγαίνει και αυτό, όντως. Οπ. Ω, γυαλιστερό υπέροχο. Καταπληκτικό. Τα κουμπάκια. Για να δούμε με το manual τι λένε τα κουμπάκια. Ναι ρε, το ξέρω το manga studio, το έχω αγοράσει και εσύ και δεν κάνει πουτάνα όλα. Πω μόνη του, θα σε κάνω manga. Έμαθα πως είσαι manga. Καλυμπράρισμα δεν θέλει, γιατί από ό,τι βλέπω είναι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη της οθόνης. Ναι, δεν χρειάζεται απλά καλυμπράρισμα. Ωραία. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις μικρότερη διάσταση σε αντιστοιχεία με την οθόνη ή να την αντιστοιχίσεις σε δεύτερο μόνο. Μικρότερη διάσταση δηλαδή. Ναι, για παράδειγμα, μπορείς να σχεδιάζεις εδώ πέρα, επειδή δεν σε βολεύει να κάνεις μεγάλες κινήσεις. Κρασάρι. Και κρασάρι. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι θέμα Windows ή driver. Άμα είναι θέμα driver όμως, τι συμβαίνει, Ούγκη? Τι να σχεδιάσουμε τώρα? Ένα το μπόνα το μάρμαρο. Να διαλέξω όμως ένα ωραίο mapping pen. Σαν πίεση, σαν έτσι, εργαλείο το βλέπω αρκετά καλό. Δηλαδή σε ανταπόκριση στην πίεση. Σε ανταπόκριση στην πίεση, ναι. Είναι το μπλε. Δηλαδή το βλέπω εδώ, βγάζει ακριβώς τα πάχη των γραμμών που θέλω. Σαν υφή σε σχέση με το Ούγκη το άλλο δεν έχει αυτό το ολίο το αστραφτερό, το τζαμένιο. Είναι λίγο πιο σαγρέ. Πολλοίς κόσμος όταν σχεδιάζει θέλει αυτό το, θέλει αυτή την υφή. Γιατί πλησιάζει περισσότερο στο ότι έχεις μια επιφάνεια χάρτινη. Ναι. Κάνω αυτό το υπέροχο κορεμί, το παραδεισένιο. Συγκριτικά με τη μεγάλη Ούγκη, κατά την άποψή μου, ότι
θέλει λιγότερο χρόνο να εξοικειωθείς. Ωραία, λοιπόν, αφού καταφέραμε και βγάλαμε άκρη με τα ευλογημένα τα drivers, καταφέραμε να κάνουμε και αντιστοιχεία στα κουμπάκια που υπάρχουν στο πλάι της ταμπλέτας, αντίστοιχα. Τα έχει ήδη έτοιμο βασικά, αλλά είναι πλήρως προγραμματιζόμενα. Οπότε να ανοίξουμε πάλι την κορμάρα που φτιάχναμε. Αυτό είναι το brass size. Ναι. Ήταν τα πρώτα τα brass size. Zoom. Οπ. Να το zoom in. Αυτό είναι το undo. Hand. Οπ. Ναι, κλειδί. Και το κουνάμε όπως γουστάρουμε. Και ίσως θα έλεγα για αυτό το λόγο είναι και πιο λειτουργική. Εδώ διαλέγουμε τις βούρτσες μας αντίστοιχα. Πατάς κουμπάκι τώρα. Ναι, πατά κουμπάκι και αλλάζει εδώ πέρα. Βλέπεις. Α, μάλιστα. Πατά κουμπάκι και αλλάζει τα εργαλεία. Και το κάτω είναι η Razer. Οχ. Τι σημαίνει εδώ. Α, πρέπει να το έχετε πατημένο για να λειτουργεί. Δέχουν αυτά. Πάμε. Για όλα τα ούγγι υπάρχει ένα universal driver. Είχαμε ένα θέμα. Αυτό το πραγματάκι, το Support Digital Link που λέει, πρέπει να είναι μονίμως κλικαρισμένο για να μπορέσει να μας βγάζει πίεση στα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούμε για να σχεδιάσουμε. Αλλιώς, αν το ξεκλικάρουμε αυτό, λειτουργεί απλά σαν mouse. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί φάγαμε 3 ώρες να προσπαθούμε να βρούμε πώς στο διάολο μπορούμε να έχουμε πίεση στη γραφίδα. Μπορείς κι αλλιώς πίεση. Σχεδίαζε ρε, σχεδίαζε ρε μαλάκα. Σε πίεσε. Fatality. Ας ανοίξουμε τώρα το manga. Ναι. Αν κάνει support και για αριστερό χέρι. Εδώ πέρα έχει αυτό το feature όπου μπορεί να... Γιατί εδώ δεν δείχνει μωρέ. Που μπορεί αν είσαι αριστερόχειρ, αν είσαι αριστερόχειρος, μπορείς να... Θα το κοπανίσω με την κάμερα. Έλα Νάσκαρη, έλα, δεν έχεις ξανά γελάσει με τέτοια αστεία. Αυτά ήταν τα όγκοι, η μικρή και η μεγάλη. Και την τεφλίνια. Η αντίστοιχη της Intiq και η αντίστοιχη της Intuos. Το ταμπλέτα με γραφίδα, οθόνη, monitor ουσιαστικά που συνδέεται με υπολογιστή. Αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα με τα drivers γενικά. Γενικά από θέμα πίεσης και το πώς είναι στο χέρι και τα λοιπά δεν αντιμετώπισα εγώ κάποιο πρόβλημα. Μεγάλο μείον για μένα τη Ugi είναι ότι η οθόνη δεν είναι touch. Από την άλλη η μικρή Ugi, η ταμπλετίτσα με τα κουμπάκια που έχει δίπλα, η μεγάλη δεν έχει κουμπάκια. Η μικρή έχει κουμπάκια, τα shortcuts τα λεγόμενα, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ. Για κάποιον που ξεκινάει τώρα και δεν θέλει να δώσει πάρα πολλά χρήματα ώστε να μπορέσει να εξοικειωθεί με τη λογική της οθόνης, του monitor ας πούμε και του tablet με τη γραφίδα, πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά της. Για κάποιον όμως που είναι πιο επαγγελματίας, θέλει ένα εργαλείο το οποίο θα είναι αξιόπιστο και θα υπάρξει και απόσβεση έτσι, εγώ θα πρότεινα Wacom. Γαμάει για παιδάκια που θέλουν να ξεκινήσουν και να γίνουν λουμπούλια στο μεγάλο σου, ναι. Βλέποντας σε ένα απορώ ποια είναι αυτά τα παιδάκια. Πού είναι το σπαθί. Δεν πειράζει, με έχεις κάνει σαντανά, δεν γραμμίσου. Αντίο.